Yes. Oh, from Michigan. Oh, you know, I can't right now because I'm in a meeting, you know, so call me later. Thank you. Αυτό Michigan πια. Group therapy, αν δεν είσαι καλά. Group therapy, αν δεν έχεις μυαλά. Group therapy, πες το κι εσύ δυνατά. Group therapy, όλοι. Group therapy. Γεια σας πατάτες, τι κάνετε! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα group therapy. Είμαι ο Χριστόφορος, είμαι ο κουρσός ψυχολόγος, παύλα ψυχίατρος. Έχω δει πολλά, έχω ακούσει όλα τόσα γιατί να μην με ανασχολούν πράγματα μέσα, έτσι. Η φωνή μου αλλάζει συνεχώς, αλλά αποφάσισα τελικά να μιλάω έτσι, επειδή έτσι μιλάνε οι περισσότεροι ψυχολόγοι, ή έτσι νομίζω. Έχω φέρει και την παλίτσα. Δεν θα κάνω αυτή τη φορά αστείο με την μπάλα. Group therapy. Πρώτος θα πάρει την μπάλα ο Άκης Αμπαλαέα. Καλύτερα να μην δώσουμε την μπάλα στον Αμπαλαέα, γιατί αμπαλός μπάλα δεν το έχει με την μπάλα. Έλα, αυτό ήταν όντως καλό. Δεν ήταν, ήταν καλό. Δεν θα μπουν αυτή τη φορά τριζόνια. Όχι, ήταν καλό, θα μπουν γέλια. Πάμε πάλι, άμπαλος μπάλα, άμπαλος. Όχι. Τελικά είχα ένα αστείο με μπάλα, δεν αντέξα. Πάμε παρακάτω τώρα. Θεραπή, πιπ. Λίγσο, συγκόμενά μου, με λέει παιδεραστή. Να την ακούσω και να χωρίσω. Αλλά τι μπορεί να ξέρει ένα 7χρονο. Και τι μπορεί να ξέρει τώρα εσύ 7χρονών από κοπέλες, ε. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι η κοπέλα σου είναι 7χρονών. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι εννοεί. Επόμενο. Πιπ. Μισό του πάντε. Όλοι είναι απάνθρωποι. Υποτένιοι. Γελοί. Εγωιστές. Αχάριστοι. Ψεύτες. Πρόσωποι και το μόνο που κάνουν είναι να ζηλεύουν και να φωνούν ό,τι κινείται. Μπορείς να βρεις ένα μέρος που να μην υπάρχουν άνθρωποι και να υπάρχουν μόνο εγώ και τα ζώα. Σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι δεν είμαι ταξιδιωτικό γραφείο, ψυχολόγος είμαι, παύλα ψυχίατρος. Οπότε σας παρακαλώ, παρακαλώ, σας παρακαλώ. Παρ' όλα αυτά θα σου βρω ένα μέρος και θα σε στείλω εκεί και θα είσαι τελειά, έτσι. Κάτι παρόμοιο με group therapy, για να είναι αστείο. Γεια σου Χριστόφορ ψυχολόγη, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα κορίτσια λένε συνέχεια ότι θέλουν ένα καλό παιδί δίπλα τους, αλλά όμως όταν το βρίσκουνε, το θέλουν για φίλο. Τι φάση, μόνο εγώ το βλέπω έτσι και έχω πρόβλημα ή γίνεται κάτι άλλο, ευχαριστώ. Βασίλη, φοβάμαι ότι πάσχεις από την ασθένεια φρενζονίαση. Δεν είναι σεξουαλικός μεταδεδόμενη ασθένεια, καθώς δεν πρόκειται να πας με κοπέλα όσο την έχεις. Παραδόξως, στο κολλάνε κοπέλες. Έτσι. Έτσι το κολλάνε οι κοπέλες. Αυτό, Βασίλη, γίνεται όταν από εκεί που αρχικά σκόπευες να τους δείξεις ότι δεν σε ενδιαφέρει μόνο το εδίο τους, καταλήγεις να ακούς τα ψυχολογικά τους. Σαν εμένα ένα πράγμα, μόνο που εγώ πληρώνομαι και το έχω σπουδάσει και είμαι καλός αυτό. Okay, καμία σχέση με εμένα. Group θεραπεία. Μία σοβαρή ερώτηση. Γιατί να υπάρχουν αγόρια που πληγώνουν? Ένα λόγο πες μου. Γεωργία, δεν υπάρχουν μόνο αγόρια που πληγώνουν. Απλά εσείς έρχεστε μόνο από αυτά. Έχει μια διαφορά. Καθώς οι περισσότερες κοιτάνε μόνο την εξωτερική εμφάνιση και η καλή εξωτερική εμφάνιση με καλό χαρακτήρα είναι ένα σπάνιο, έτσι, σπάνιο couple, ζευγάρι. Άρα, όταν έρχεται ένα καλό παιδί όπως τον Βασίλη πριν, που δεν πληγώνει, δεν τον υπολογίζετε καν και πάτε στον ωραίο που μπάζει από χαρακτήρα και τελικά σας πληγώνει. Τόσο απλό είναι. Group therapy! Γεια σου, Λίνξ. Το δικό μου πρόβλημα είναι ότι επειδή είμαι στην εφηβεία, μερικές φορές μιλάω πολύ απότομα και σε ανθρώπους που δεν θέλω. Μπορείς να με βοηθήσεις? Ελληνάκι, θα σου πρότεινα να χαλαρώσεις, έτσι. Μα είμαι χαλαρέ! Όμως εγώ. Κανείς δεν με καταλαβαίνει! Ναι, προσπάθησε όμως να. Αχ, αφήστε με! Ρισούλα να περάσει που άλλα είπα να γιουραφεί. Παραγιουραφεί, παρετή, παλαιά. Γεια σου, το ψυχολόγε. Είμαι Παναγιώτα και δημιουργήσω ένα πρόβλημα με τη χωρητή μου, την Αλίκη. Βλέπουμε την γριά μόρα στον ύπνο μας να προσπαθεί να μας πάρει την ψυχή. Σε παρακαλούμε, πες μας τι να κάνουμε για να τη διώξουμε. Αν το προσπεράσει, θα έρθει και σε σένα η μόρα. Παναγιώτα, γελάω. Αυτό κάνω, γελάω. Η μόρα δεν υφίσταται, έτσι. Είναι μια παράλυση του κεφάλου, στην οποία είσαι σε ένα στάδιο μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Το σώμα σου κοιμάται, ενώ το μυαλό σου είναι ξύπνιο. Αυτό. Τι? Ναι, δεν έχω χρόνο για σένα, φίλε. Αυτό έχει συνέπεια. Εσύ να αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται, αλλά το σώμα σου να είναι παγωμένο. Τσάνγκο, Ρεϊ. Ποια είναι αυτή? Είμαι το Μόρα. Μη φεύγεις. Γεια.
Πάω να βρω δύο φίλες. Αυτό. Πάω να τις πάρω την ψυχούλα. Α. Γεια σου αγόρι μου. Ναι, σε πω τις φυλάκια στον διάβολο. Ναι, στον άντρα μου. Γεια σου. Καλά. Γεια σου αγόρι μου. Πάμε στην Ρώμη. Yes, it's group therapy. Stewie, it's group therapy. He's a no fat man. Yes, of course it is group therapy. It is, Stewie. It is group therapy. Είμαι μόνος και θέλω κορίτσι. Τι να κάνω? Να πάω στο ραντεβού στη φλά, φίλε. Εδώ είναι group therapy. Δεν μπορώ να σου βρω κοπέλα, Νικολάκη. Εκτός και μάλιστα να τα βρεις με καμία τρελή εδώ πέρα. Πάρε πεθαίνεις. Η άλλη θέλει να μείνει με τα ζώα, λέει. Η άλλη βλέπει μόνες γριές. Η άλλη μισή τους πάντες. Η άλλη έχει νεύρα, εφηβικά. Ποια, διάλεξε όποια θέλεις. Όλα και λεπούρια εδώ πέρα. Homer, it's group therapy. Αυτά λοιπόν αγαπητές μου πράγματα για σήμερα. Πώς πήγαμε να διαβάζω ένα βιβλίο, σας μιλάω για να σας δείξω πόσο πολύ άσχολος είμαι. Άμα δεν παίρνετε αρκετή δόση από αυτό που το πράγμα που βλέπετε, μπορείτε να βάζετε καθημερινά ματ 4 παρακάτω και 8 παρακάτω και γύρω γενικά το παίζουν. Sorry, δεν ξέρω τι ώρα παίζει εκπομπή μου, ένοχος. Γιατί να ξέρω τι ώρα παίζει εκπομπή μου. Και πάρτε όση δόση από μένα θέλετε. Αυτόνος links. Πάρτε με. Όχι, αυτά που είναι αρκετά περίεργο. Ώρα να κλείσω την κάμερα. Γίνεται περίεργο. Γεια σας.